Γουρτζιγέμης Μάρκος, πρόεδρος Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ιαννής, πρόεδρος. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του τριήμερου των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πανηγυρίου του Αγίου Πνεύματος. Ξεκινήσαμε το Σάββατο 30 του μηνός με Λαϊκή Βραδιά, με τις φωνές Εμφόρδων και το Λάκι το Βόλι στο τραγούδι. Χτες και σήμερα, Κυριακή και Δευτέρα, συνεχίζουμε με δύο δημοτικές βραδιές με την ορχήστρα του Παναγιώτη Πάλα. Η διοργάνωση έγινε από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ιαννής σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιαννής και το Σύλλογο Γυναικών Ιαννής. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο αυτούς φορείς του τόπου μου για την άψογη συνεργασία που είχαμε, για τις θυσίες που έκανε ο καθένας μας ατομικά και όλοι μαζί συλλογικά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε, θέλαμε να δείξουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κυρίως για όλο τον κόσμο της Ιαννής και για τους ξένους επισκέπτες που, δόξα τω Θεώ, μας τίμησαν την παρουσία τους σε μεγάλο αριθμό. Ελπίζουμε να έφυγαν με την καλύτερη δυνατή φιλοξενία, φορτασμένοι ψυχικά και σωματικά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης όλο τον κόσμο, όλους τους δημότες Ιαννής που έτρεξαν και στήριξαν την κάθε μας προσπάθεια για την εκπλήρωση, του τριημέρου και πιο πολύ, εγώ προσωπικά, τους μικρούς εκδηλωτές που είχαν το Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ιαννής για όλη την τεράστια προσπάθεια. Θα ήθελα να πω ότι χωρίς τη βοήθεια αυτών των παιδιών δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει και να παρουσιάσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και από το προηγούμενο ΔΣ και συνεχίζουμε κι εμείς σαν νέο ΔΣ νεοσύστατο για την αύξηση των τμήματων που στεγάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Υπάρχει θεατρική ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια η οποία έχει προβάλει με τον καλύτερο τρόπο το θέατρο για την Ιαννή και στις γύρω περιοχές και σε άλλους νομούς. Υπάρχει το εικαστικό τμήμα που αποτελείται από μικρά παιδιά δημοτικού, ακόμη και νηπίων. Υπάρχουν τα χορευτικά τμήματα που είναι το τμήμα των νηπίων. Έχουμε τρία τμήματα παιδικά δημοτικού, το εφηβικό τμήμα του γυμνασίου, την ομάδα παραστάσεων του συλλόγου, καθώς και την μεγάλη ομάδα της χοροδίας που αποτελείται από τις μεγάλες γυναίκες, οι οποίες έχουν προσφέρει τα μέγιστα όλα αυτά τα χρόνια και τη ζωή τους για το σύλλογο. Συνεχίζουν να μας στηρίζουν και στο δικό μας έργο σαν νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς και να είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε να τρέχουμε και να προσφέρουμε ό,τι δυνατόν γίνεται την καρδιά μας για το σύνολο, για τα τμήματα, προβάλλοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τον τόπο μας, το χωριό μας, την νεολαία, που θεωρώ ότι είναι μεγάλο μας χρέος, κάθε φορέας ατομικά αλλά κυρίως συλλογικά, να βοηθήσουμε και να προσφέρουμε τα μέγιστα πάνω απ' όλα για την νεολαία, για τον κάθε τόπο και για όλο τον κόσμο.